Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσάκα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την καλά σας λόγια. Είμαστε καλά και προχωράμε το έργο μας. Το έργο μας. Είστε αρχικά. Εδώ αρχικά. Θα μιλήσουμε και για την πορεία του έργου και το χρονοδιάγραμμα. Αν είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, ίσως και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής. Αλλά σήμερα αναζητάτε και κάποιους άλλους χώρους από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, κύριε Τσάκα. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα εδώ στην Καστοριά? Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη εδώ σήμερα? Η επίσκεψή μας έχει διάφορες αιτίες. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη είναι ότι σήμερα σε ένα σχολείο της πόλης θα κάνουμε μια συμβολική δράση, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα παραδώσουμε κάποια πολύ ωραία βιβλία σε παιδάκια δημοτικού και θα γίνει και μια ωραία εκδήλωση. Ωραία. Και μετά θα μοιραστώ και στις αντίστοιχες σχολικές τάξεις των άλλων σχολείων. Μάλιστα. Ο δεύτερος λόγος ήταν να επιβλέψουμε την εξέλιξη των έργων μας. Και ο τρίτος λόγος είναι μετά τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ να εντοπίσουμε τόστις του ΒΙΟΠΑ, ναι, χώρους στους οποίους θα εγκαταστήσουμε τις δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν, εδώ στεκόμαστε λίγο οριστικά και αμετάκλητα, κύριε Τσάκα, ποια η Καστοριά θα πάρει υγροποιημένο αέριο και όχι από τον αγωγό ΤΑΠ. Μετά την απόφαση της ΡΑΕ, η οποία οφείλονταν στο ότι ο ΔΕΣΦΑ δεν συμφώνησε με τον ΤΑΠ για να δώσουν έξοδο από την ποριά, όπως είχαμε κανονίσει, για να μην χαθεί άλλος χρόνος από τη στιγμή που δεν προέκυψε έτσι πράσινο φως, να το πω έτσι απλά, από τις δύο αυτές εταιρείες, για να μην χαθεί άλλος χρόνος, προχωράμε με αυτή τη λύση των δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου και την τροφοδοσία της πόλης. Αυτό σημαίνει άλλη τιμή για την Καστοριά στο αέριο που θα παίρνουμε τελικά, κύριε Τσάκα, ή υγροποιημένο πάρουμε, ή από τον ΤΑΠ η τιμή θα ήταν ίδια για το αέριο που θα πάρει η Καστοριά? Όχι, δεν επηρεάζει την τιμή. Όχι. Αν με ρωτάτε βέβαια γιατί προτιμούσαμε και εμείς από το ΤΑΠ, είναι προφανές ότι όταν μια περιοχή μπορεί να συνδεθεί με αγωγό, είναι πιο εύκολο για όλους από το να μεταφέρεται με φορτηγά. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η μεγάλη ανάγκη είναι να τροφοδοτηθεί η πόλη. Οπότε μπροστά σε αυτό τον στόχο ξεπεράσαμε και εμείς τις όποιες διαφωνίες μας και συνεχίζουμε ώστε του χρόνου η Καστοριά να έχει κανονικά φυσικό αέριο. Τώρα, είχαμε συνδυάσει εκτός των άλλων, κύριε Τσάκα, είχαμε συνδυάσει και την έλευση του αγωγού για τη λειτουργία του αγωγού ΤΑΠ με τον χρόνο που και η Καστοριά θα πάρει αέριο, και γι' αυτό και για μας σήμερα μοιάζει παράξενο. Τώρα που έχουμε και τον αγωγό σε λειτουργία, βρίσκουμε μια άλλη τελικά λύση. Είχαμε συνδυάσει και σαν Καστοριά, εννοώ, ακριβώς όταν θα λειτουργήσει ο αγωγός, τότε και η Καστοριά θα πάρει το αέριο. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία. Κοιτάξτε, σημαντική καθυστέρηση στην τροφοδοσία της πόλης, μαζί παράλληλα με τα έργα επέκταση του αγωγού, που ήδη κάνουμε, δεν θα υπάρξει. Δηλαδή πάμε με διαδικασίες fast track, που θα λέγαμε, για την προμήθεια και εγκατάσταση των δεξαμενών, ώστε σίγουρα, έτσι γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής, αν θεωρήσουμε ότι μεγάλες καταναλώσεις προφανώς είναι το χειμώνα, ναι, από το επόμενο καλοκαίρι και μετά θα μπορούν να έχουν όλοι οι πολίτες της Καστοριάς πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Από τον επόμενο χειμώνα. Δηλαδή το καλοκαίρι που θα μας έρθει θα έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα, θα έχει γίνει και ένα μεγάλο μέρος του δικτύου, οπότε την ίδια στιγμή θα μπορέσουμε να δώσουμε σε πλήθος Καστοριανών το αέριο. Βέβαια θα συνεχίζονται οι εργασίες για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή για όλες τις γειτονιές η τροφοδοσία με αέριο. Εννοείται, απλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης οι πολίτες, και ήδη παρατηρείται κίνηση, ναι, να υποβάλουν αιτήσεις
να κάνουν συμβάσεις με την εταιρεία μας, γιατί και εμάς μας βοηθάει στο σχεδιασμό του δικτύου η ύπαρξη αιτήσεων και συμβάσεων με την Μάλιστα. εταιρεία, ώστε να ξέρουμε πού πηγαίνουμε για να είναι και συμβατό με τη ζήτηση. Ποιες περιοχές είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ποιες περιοχές ζητάνε το αέριο περισσότερο από κάποιες άλλες, ή ποιες γειτονίες ή ποιοι δρόμοι. Έτσι, έτσι, παίζει και αυτό το ρόλο του. Για την προτεραιότητα που θα δοθεί στην εξέλιξη των εργασιών. Τώρα, να μείνουμε λίγο εκεί που θα γίνουν οι δεξαμενές. Προσανατολίζεστε οι δεξαμενές να είναι στο ΒΙΠΑ, στο Αργός. Ακριβώς τώρα την χωροθέτηση είναι μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεταξύ Καστοριάς και Άργους. Είναι στην περιοχή του ΒΙΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Σε μια άτυπη, δηλαδή δεν είναι ΒΙΠΕ όπως πάμε στις περισσότερες περιοχές. Ναι, 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 ναι. Είναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν θα γίνει η αποθήκευση. Οι δεξαμενές αυτές τι χωρητικότητας θα είναι, πόσες θα είναι οι δεξαμενές εκεί? Οι δεξαμενές κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αρχή μία και θα προσθεθεί και δεύτερη όταν χρειαστεί. Ναι. Οι όκοι θα είναι τέλος πάντων γύρω στα 100 κυβικά υγροποιημένου, αλλά το οποίο πολλαπλασιάζεται όταν αεροποιείται με έναν συντελεστή το οποίο παρέχει επάρκεια φυσικού αερίου για να καλύψει όλη την πόλη. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν θα καταλάβετε με τον ίδιο τρόπο θα γίνει σε πόλη σαν την Πάτρα, οπότε καταλαβαίνω. Πολύ μεγαλύτερες, καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα τροφοδοσίας και για Καστοριά και για Άργος και για Μανιάκη ή στις προεκτάσεις όπου και αν να γίνει αυτό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κύριε Τσάκα, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί βλέπω εδώ ήδη μηνύματα για την Χλώη, γιατί η Χλώη είναι εκτός προγραμματισμού. Και ζητούν οι άνθρωποι από εκεί που είναι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι εκεί επίσης της Καστοριάς. Εκεί θα έχουμε προέκταση του δικτύου. Ξέρετε, στο φυσικό αέριο δεν υπάρχει γενικά, είναι εκτός σχεδίου. Τα σχέδια δημιουργούνται και επεκτείνονται πάντα σε σχέση με τη ζήτηση. Είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα και συνομιλία με τον Δήμαρχο και είπαμε να ξεκινήσουμε μια προεργασία και στην περιοχή της Χλώης με ενημέρωση των πολιτών για την πιθανή έλλειψη του αερίου, εκδήλωση ενδιαφέροντος για να ξέρουμε να διαστασιολογήσουμε και την πιθανή ζήτηση, και αν δούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και απέτηση από τον κόσμο να φτάσει στο αέριο, θα το κάνουμε. Κύριε Τσάκα, είναι βορεινή περιοχή της Καστοριάς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήδη πρέπει να πω ότι την υπόλοιπη πόλη έχει 1-2 βαθμούς χαμηλότερα έτσι κι αλλιώς, λόγω της βορεινότητας της. Οπότε φαντάζομαι το ενδιαφέρον θα είναι ζωηρό για τη συγκεκριμένη περιοχή. Για μας όλη η πόλη, ξέρετε εσείς τη ζείτε και όντως αντιλαμβάνεστε και αυτή τη μικρή διαφορά, για μας όλη η πόλη της Καστοριάς έχει τέτοιες θερμοκρασίες που δικαιολογεί απόλυτα το ενδιαφέρον και Σωστά. να καλυφθεί όλη η πόλη από αέρι. Σωστά. Τώρα, τις δεξαμενές, για να το λύσουμε γι' αυτό, τις αναλαμβάνει η ΔΕΔΑ, δηλαδή θα είναι το κόστος που θα το επιμισθεί η ΔΕΔΑ για τις δεξαμενές του υγροποιημένου? Ναι, η ΔΕΔΑ θα αναλάβει, υπήρξαν και άλλες. Γιατί με τον σταθμό που λέγαμε παλιά και τα λοιπά θα τον είχε ο ΔΕΣΦΑ, νομίζω. Ναι, ναι, υπήρχαν και άλλες λύσεις. Εσείς λοιπόν, ο ΔΕΔΑ εδώ. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε παραπάνω τον εαυτό μας από τις άλλες πιθανές λύσεις και γι' αυτό είπαμε αδιαπραγμάτευτα ότι θα κατασκευάσουμε εμείς και θα έχουμε εμείς την ευθύνη του σταθμού. Άρα έξοδος από την Ποριά να το κλείσει η Καστοριά δεν πρόκειται να υπάρξει. Δηλαδή δεν πρόκειται να κατασκευαστεί έξοδος από Ποριά του αγωγού. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ξέρετε αυτά είναι δυναμικά όλα, με τα δεδομένα και τις αποφάσεις που έχουμε σήμερα από τον ΔΕΣΦΑ, το ΤΑΠ και την απόβαση που έλαβε η ΡΑΕ, αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσάκα, πάμε λίγο στην εξέλιξη των εργασιών. Στην αρχή της κατασκευής είχαμε παράπονα και από τους δήμους και από τους πολίτες για την γρήγορη αποκατάσταση των τομών που γινόταν στους δρόμους για να μπουν, να μπει το δίκτυο, σωλήνες και τα λοιπά. Έγιναν και κάποιες έτσι και προσωπικές επαφές, αν δεν κάνω λάθος, και από το Άργος και από την Καστοριά. Είναι ένα θέμα των αποκαταστάσεων που θα το δούμε και στην πορεία. Τι εντολές έχετε δώσει σαν Διευθύνων Σύμβουλος στο πώς πρέπει να κατασκευάζεται ώστε να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τα αυτοκίνητα είναι και χειμώνας τώρα, όσο το δυνατόν λιγότερο?
Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μία σχετική ταλαιπωρία συνδεόμενη με τέτοια μεγάλα έργα υποδομών, υπάρχει. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω τις καταστάσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποια τεχνική ανάγκη, να σας πω έτσι ένα απλό παράδειγμα για να μην παίρνω σε τεχνικές λεπτομέρειες που κουράζω τον κόσμο, ότι όταν σκάβεις ας πούμε 500 μέτρα πρέπει στα δύο άκρα να τα κρατάς ανοιχτά για να μπορέσεις να κάνεις έλεγχο ότι δεν υπάρχουν διαρροές στο δίκτυο. Μάλιστα. Άρα μέχρι να κατασκευαστεί ένα κομμάτι υποχρεωτικά υπάρχουν αυτά τα δύο κομμάτια. Οι περιφράξεις που βλέπετε, οι τετράγωνες κτλ, μια τρύπα από το οποίο γίνεται ο έλεγχος. Αυτό σαν τεχνική. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και στη Νέα Υόρκη, το ίδιο γίνεται και στη Καστοριά. Αυτό που είναι υποχρέωση των εργολάβων είναι αυτό να γίνεται στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με την πιο γρήγορη δυνατή αποκατάσταση ενώ και ασφαλτόστρωση. Εκεί πέρα μπορεί να παρουσιαστούν, για να είμαι ειλικρινής, και αργοπορίες από τους εργολάβους. Μιλάμε με τους δήμους μας, ενημερώνουν, έχουμε και εμείς τους ανθρώπους μας στις πόλεις και επεμβαίνουμε όπου χρειαστεί, όπου παρατηρήσουμε αργή αποκατάσταση και βέβαια με την παράμετρο πάντα και του καιρού, γιατί όπως ξέρετε ασφαλτόστρωση με μείον 5 δεν γίνεται. Και εκεί λοιπόν, επειδή έχουμε χειμώνα μπροστά μας, εδώ τα πράγματα θα δούμε πώς θα περάσουμε. Και βέβαια δεν είναι μόνο και οι αποκαταστάσεις, και μια φορά στην εξέλιξη των έργων μπορεί να γίνουν και ζημιές, είτε στο δίκτυο του νερού, είτε σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών κτλ. Με αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, ειδικά στο δίκτυο του νερού, νομίζω δεν υπάρχουν και χάρτες. Εμπειρικά οι άνθρωποι των Δήμων ξέρουν περίπου που περνάνε σωλήνες. Όπως το είπατε, είναι εμείς σχεδόν στο σύνολο των πόλεων που σκάβουμε δεν υπάρχει αποτύπωση των δικτύων. Και δεν μιλάμε μόνο για το νερό, δεν έχουμε ούτε για τις αποχετεύσεις, ούτε για τις οπτικές ίνες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές, όπως σκάβουμε, να υπάρχει εργαζόμενος του αναδόχου μέσα στο σκάμα και να ψάχνει με τα χέρια μπροστά αν θα συναντήσει δίκτυα. Όταν συμβαίνουν ατυχήματα, προφανώς συμμετέχουμε και εμείς στην αποκατάσταση ή την κάνουμε οι ίδιοι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς όταν σκάβεις και δεν ξέρεις τι έχεις μπροστά σου να προβλέψεις ότι δεν θα συμβεί κάτι. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στη λογική των έργων, αντιμετωπίζονται. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι για την πρόκριση και τελική επιλογή του υγροποιημένου έχουν ενημερωθεί όλοι. Ξέρετε ότι για αυτό το ζήτημα υπήρξαν πολύ διαφορετικές απόψεις στην Καστοριά. Τόσο η κυρία Τελιγιορίδου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όσο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχε πει ο κ. Τζικαλάγιας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε άλλες λύσεις σαν πρωτεύουσες για τον τρόπο που θα γίνεται η μεταφορά. Ζητούσαν δηλαδή όλοι ουσιαστικά αέριο από τον ΤΑΠ και όχι μεταφερόμενο. Έχουν πιστεί και οι πολιτικοί εκπρόσωποι για αυτό που πάει να γίνει τώρα, έχουν ενημερωθεί? Επαναλαμβάνω, και οι δύο είχαν αντίθετη άποψη. Κοιτάξτε, ο κύριος Τζικαλάγιας, μάλιστα, να σας μεταφέρω μια δήλωση που είχε κάνει εδώ στο σταθμό μας, είχε πει ότι θα ήταν αστείο να μεταφέρεται το φυσικό αέριο με άλλον τρόπο και όχι με τον αγωγό ΤΑΠ. Εμένα, ξέρετε, ο ρόλος μου ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι πολιτικός. εγώ σαν μάνατζερ, να το πω απλά, έχω την ευθύνη να φέρω το φυσικό αέριο στην πόλη της Καστοριάς. Ούτε εμένα μου άρεσε, σας το ξεκαθάρισα. Το είπατε κι εσείς, βέβαια. Το να μην γίνει. Αλλά από το να κάνουμε μυρολατρίες και γιατί και πώς και τι θα γίνει τώρα, εγώ έπρεπε να βρούμε λύση. Εμείς σαν εταιρεία να βρούμε λύση. Με αυτή τη λύση τουλάχιστον θα έρθει το φυσικό αέριο. Αν μπορούσε αύριο να δοθεί άλλη λύση, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον Περδίκα, στην έξοδο του Περδίκα, κύριε Τσάκα. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο και εκεί. Μάλιστα. Λογικά λοιπόν θα χρειαστούν ίσως και την ενημέρωση και οι δύο βουλευτές του νομού για αυτή την εξέλιξη, γιατί μας λέτε οριστικά πράγματα σήμερα και έχει αυτό την αξία του. Κάποια στιγμή είχατε πει ότι θα ανοίξουν και κάποια γραφεία στην Καστοριά και στο Άργος, αν θυμάμαι καλά, που ο κόσμος θα παίρνει και μια επιπλέον ενημέρωση. Σε ποιο δρόμο βρίσκονται αυτά, κύριε Τσακά? Ισχύει. Υπολογίζουμε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, στη χειρότερη περίπτωση, θα λειτουργεί το γραφείο μας στην Καστοριά. Που να δίνει όλες τις λεπτομέρειες.
Έτσι. Και να μπορεί επιλέξει εύκολα... το σημείο και είμαστε στην κατασκευή του χώρου. Και στην κατασκευή του χώρου για να μπορεί ο κόσμος πραγματικά να έχει την άμεση ενημέρωση. Ωραία. Κυρίως για τους πιο ηλικιωμένους που δυσκολεύονται λίγο με το διαδίκτυο που υπάρχει άπλητη πληροφορία και η διαδικασία των αιτήσεων. Και εκεί μετά θα μπουν όλες οι εταιρείες για να το εξηγήσουμε και πώς θα γίνει, όπως γίνεται με την κινητή τηλεφωνία, όπως γίνεται. Οι με... εταιρείες που πουλούν αέρα, ρεύμα, όλες να έχουν... θα είναι πάροχοι. Εμείς θα διαλέγουμε τον πάροχο μετά, όπως διαλέγουμε τώρα τον πάροχο για το τηλέφωνο, ακριβώς, τον πάροχο ακριβώς. για το ρεύμα και τα λοιπά, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Με συμβόλαια που θα γίνονται σε, για ετήσια βάση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όπως το λέτε. Λοιπόν, κύριε Τσάκα, εύχομαι καλή παραμονή. Ευχαριστώ πολύ. Και πολύ ωραία και πρωτοβουλία σας να το τονίσουμε, γιατί έρχεστε στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης. Θα δώσετε βιβλία σε σχολεία της Καστοριάς σήμερα. Θα είστε μαζί με τον Δήμαρχο, με κάποιους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής σήμερα. Φυσικά με τον Δήμαρχο. Φυσικά θα είστε εκεί, δήμαρχο. Οπότε πολύ ωραία πρωτοβουλία και αυτή. Κύριε Τσάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με είστε κάθε καλά, εξέλιξη τα ξαναλέμε και αυτό ας το κρατήσουμε και αυτό. Του χρόνου τον χειμώνα, σημαντικό κομμάτι των κατοίκων θα ζεσταίνεται με το αέριο και το δίκτυο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή. Από του χρόνου το καλοκαίρι και οι χώροι εστίασης θα μπορούν να λειτουργούν τις κουζίνες τους με φυσικό αέριο. Με φυσικό αέριο και οι κουζίνες λίγο τους. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς για τους χώρους των εστιατορίων με αέριο έτσι. Από την διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστούμε έτσι. Πάρα πολύ κύριε Τσάκα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΟ, ο κύριος Μάριος Τσάκας. Είναι από χθες στην Καστοριά, από χθες το απόγευμα. Θα παραμείνει και σήμερα στην Καστοριά. Ακούσατε τους λόγους που θα είναι. Και σήμερα με τη συζήτηση αυτή του κυρίου Τσάκα, όπως καταλαβαίνετε, κλείνουν πάρα πολλά ερωτηματικά, Ελληνάκη. Λίνουν. Οριστικά και αμετάκλητα, οριστικά και εκμετάκλητα, αν και εμένα δεν μου αρέσει, είπε ο κύριος Τσάκας, τελικά... Η λύση που επιλέχθηκε για να μην χαθεί άλλος χρόνος είναι δεξαμενές υγροποιημένου αερίου, οι οποίες θα μεταφέρονται με τα φορτηγά. Στην περιοχή του ΒΙΠΑ θα εγκατασταθούν αυτές οι δεξαμενές, δεξαμενή αρχικά, και ίσως αν χρειαστεί θα μπει και μια δεύτερη. Από εκεί λοιπόν θα φεύγει το αέριο και θα πηγαίνει στην Καστοριά, στο Άργος, στο Μανιάκι και όπου αλλού επεκταθεί το δίκτυο. Στο ερώτημα αν θα κατασκευαστεί κάποια στιγμή και η έξοδος σποριάς, φαίνεται προς στιγμήν ότι αυτό αποκλείεται. Μέχρι στιγμής, γιατί ποτέ στο μέλλον δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Προς στιγμήν αυτό αποκλείεται. Εδώ είναι ο κύριος Τσάκα σήμερα για να επιβλέψει τους χώρους που η ίδια η ΔΕΔΑ θα κατασκευάσει με δικά της χρήματα. Εκεί όλη την εγκατάσταση με τις δεξαμενές στο χώρο του ΒΙΠΑ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Ελενάκη, όπως άκουσες, το δίκτυο κατασκευάζεται με τα προβλήματα που έχουμε και τα λοιπά, αλλά δεν γίνεται έργο και χωρίς προβλήματα. Την κατανόηση ζητάει ο κύριος Τσάκας. Και από εκεί και μετά, παιδιά, του χρόνου το καλοκαίρι, με το καλό, καταστήματα εστίασης θα μπορούν να έχουν στην κουζίνα τους αέριο από το δίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει και ο κύριος Τσάκας σήμερα. Και από τον χειμώνα του 23, μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας θα ζεσταίνεται πια με το αέριο του δικτύου. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.